Εδώ στην οδό Αντιγόνη, στην οποία βρισκόμαστε, ένθεν και έθεν του δρόμου υπάρχουν άκοπα χορτάρια, είτε από ιδιώτες είτε από τη Δημοτική Αρχή. Ακολουθούμε την οδό Καραϊσκάκη, στο παλιό εργοστάσιο. Εκεί, στην κήτη του ποταμού που έρχεται από τον Άγιο Νικόλαο, είναι γεμάτο καλαμιές και φυτά ύψους άνω των 2,5 μέτρων. Καθιστά δύσκολη τη ροή του ποταμού και ένθεν πάει και ένθεν του δρόμου προς την 11ο στέγμα πεζικού, τα ίδια και χειρότερα στην κατάσταση την οποία βρίσκεται η κήτη του ποταμού Αγίου Νικολάου. Ακολουθούμε στην περιοχή της 4ης Μεναρχίας πεζικού, όπισθεν του δρόμου, άκοπα χορτάρια και εδώ είτε από ιδιώτες είτε από τη Δημοτική Αρχή. Τώρα όσο αφορά το γεγονός, εάν κάποιοι πολίτες εφυπόλοιποι κάθε χρόνο κόβουν τα χόρτα στην ιδιοκτησία τους, είναι ένα παράδειγμα. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα δέοντα. Κάποιοι άλλοι όμως δεν έχουν ούτε τα δέοντα να κάνουν, διότι εδώ όπως βλέπετε το ποτάμι μπροστά, το ύψος των θάμνων φτάνουν και των καλαμιών στα 2,5 μέτρα. Και θα καούμε. Τίποτα. Εδώ μένουμε και εδώ τα σπίτια μας χαθήκαν μέσα στα χορτάρια, δεν φαίνονται καθόλου. Και εδώ πέρα το σχολείο, το νηπιαγωγείο, το 12ο, τι είναι, κοντεύουν να γκρεμιστούν τα κάγκελα από τα δέντρα. Ολόκληρη κορμία πάνω στα κάγκελα, δεν δίνει καμία σημασία κανένας. Έχω κάνει και αίτηση στο Δήμο, κανένας δεν δίνει σημασία. Επισκεφτήκατε την αρμόδια υπηρεσία στο Δήμο? Πήγα. Εάν πιάσει καμιά φωτιά το καλοκαίρι, το δικό μου σπίτι θα καεί. Δεν θα καεί είτε της δασκάλας, είτε του κύριου που είναι υπεύθυνος εκεί, δεν ξέρω ποιος είναι. Πίσω από εσάς είναι ένα χωράφι, το οποίο έχει φτάσει 1,5 μέτρα καλαμιές. Είναι της Δημοτικής Αρχής αυτό ή είναι ιδιόκτητα? Αυτό είναι του Δήμου, παιδική χαρά γράφει το σχέδιο. Και από εκεί είναι ιδιόκτητα και από εδώ και ξέρουν τι νους είναι το κάθε χωράφι. Να τι, όλοι αποφεύγουν. Το μιλάει κανένας. Και ξέρουν τι νους είναι το κάθε χωράφι. Πέρσι πλήρωσα άνθρωπο που είχε μηχάνημα για να τα κόψει. Το Θοδωρή. Ξέρουν τι νους είναι τα χωράφια αυτά, τα οικόπεδα, να τους ειδοποιήσει. Εγώ εδώ κάτω που έχω ένα πήγα και τα κόψα. Πόσο επικίνδυνο είναι πέρα από τη φωτιά και για ερπετά εδώ στην Ελλάδα? Ίδια και τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και προχθές γίνανε δύο τροχαία το χάμου και έχουν και δύο σχολεία κινητροπής. Γιατί έπρεπε να έχουν και σήμανση, γιατί μέχρι εκεί πάει ο δρόμος. Δεν έχει διέξοδο. Και δεν ξέρουν και πάνε σφυρί πέρα. Πρώτα με τις διασταυρώσεις με την Ευκλείδου, στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει 3 τρακαρίσματα. Λόγω και κακής ορατότητας, γιατί υπάρχουν τα ψηλά χόρτα, δεν φαίνεται. Δεν ξέρει ποιος έχει προτεραιότητα και ειδικά όσοι είναι εκτός περιοχής. Νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να δρομολογηθεί η σήμανση της περιοχής. Τώρα, το θέμα με τα χορτάρια, τα οποία ειδικά φέτος και λόγω των πολλών βροχών έχουν ξεπεράσει το ύψος του 1 μέτρου. Και επικίνδυνα είναι και για το καλοκαίρι, για να το δούμε από αυτή την πλευρά, από θέμα φωτιάς, η οποία δεν πρόκειται να ελεγχθεί αν γίνει κάτι. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά. Και τα αρπετά μπορούν να... Και τα αρπετά, τα φίδια τα οποία έχουν αρχίσει και εμφανίζονται. Το χειμώνα βλέπουμε, ή και το καλοκαίρι όταν έχουμε μια απότομη καταιγίδα, ξεχυλίζει το ποτάμι και γίνονται ποταμοί οι δρόμοι. Το αποτέλεσμα είναι πλημμυρισμένα υπόγεια, γιατί είμαστε σε χαμηλό επίπεδο, και είναι πάρα πολύ εύκολο το νερό να υπερπηδήσει το ποτάμι. Γιατί όλο το κατέβασμα που γίνεται από τον Άγιο Νικόλα περνάει δίπλα από το ΔΑΚ και καταλήγει εδώ. Δεν είναι απίθανο να δείτε σε ορισμένους δρόμους και το ύψος των ακαθιών που φτάνουν περίπου τα 2,5 μέτρα. Και φίδια, και βρήκα προχτές μια οχιά και τη σκότωσα με το αμάξι. Και ας με πάνε μέσα οι οικολόγοι. Στη Δημοτική Αρχή έχετε κάνει κάποιο χαρτί να διαμαρτυρηθείτε? Κάποιοι ιδιώτες που έχουν τα χωράφια τους που δεν τα έχουν καθαρίσει? Εγώ έχω πρόβλημα μεγάλο, φοβάμαι μην πάρω καμιά φωτιά. Γιατί ξέρουν τώρα αυτά, έχουν πάει ένα μέτρο τα χωράφια πάνω. Και ο Θεός βοηθός, πρέπει να μας βοηθήσουν. Η ορατότητα στους δρόμους από τις καλαμιές, στα σταυροδρόμια, είναι ορατά? Είναι μηδενική.
Μπορεί να γίνει κάποιο σοβαρό τροχείο ατύχημα. Προχτές κόψανε μια κολόνα εδώ χάμω. Και άμα θέλετε μπορείτε να την πάρετε, να δείτε ότι έκοψε την κολόνα λόγω που δεν είχε ορατότητα. Και όλα αυτά η αιτία ήταν οι καλαμιές. Ναι, οι καλαμιές. Έτσι πιστεύω εγώ. Από εκεί πέρα... Τι θα πρέπει να, κάνουν οι αρχές οι αρμόδιες. Να καθαρίσουν τα χωράφια, να στείλουν μπιλιέτα σε ιδιοκτήτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά του. Να κόψουν τα χορταρία, γιατί υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιάς και θα κάνουν και τα σπίτια. Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε μπροστά στο προαύλιο χώρο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης. Εδώ, ύστερα από απαίτησης των γονέων, καθαρίστηκε πριν από 20 ημέρες η περιοχή εδώ που ήταν η βλάστηση πυκνή. Παραμένει όμως η υπόλοιπη βλάστηση στην υπόλοιπη περιοχή εδώ, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη και από φίδια ή από τροχιά ατυχήματα. Χάλια ρε φίλε, χάλια τα χορτάρια, κλείσανε τους δρόμους. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Πολλά χορτάρια. Θέλουν να κόψουμε. Πρέπει οι αρχές να ενδιαφερθούν οι αρμόδιες. Οπωσδήποτε, ποιος θα ενδιαφερθεί. Οι αρχές και να βάλουν εκεί πέρα να τα κόψουν τα χορτάρια. Οι ιδιώτες φέρουν και αυτοί κάποια ευθύνη οι οποίοι δεν έχουν άκοπα τα χορτάρια στα οικοπαιδά τους και στις ιδιοκτησίες τους. Εγώ να σου πω κάτι, μένω εδώ στον Αγγελευτέρη και τα χορτάρια γύρω γύρω από το σπίτι μου τα έχω κόψει όλα. Δεν έχω αφήσει τίποτα. Το έχω καθαρίσει το μέρος όλο. Πρέπει και εμείς να έχουμε να καιγόνται τα σπίτια. Γιατί καιγόνται τα σπίτια? Άμα το έχω καθαρίσει γύρω γύρω το σπίτι μου δεν παίρνει φωτιά. Τα χορτάρια πρέπει να κόβονται και να τα κόβουν αυτοί που έχουν τα σπίτια γύρω-γύρω. Ή πεύκα, ή κάτι κλάρες, κάτι το ένα, το άλλο. Να κόβονται αυτά. Και τα ρέματα βλέπουμε ότι είναι οι κήτες των ρεμάτων και των ποταμών εδώ προς την εξωτερική μεριά του βόρειου τομέα της Τρίπολης. Να είναι πρόβλημα και αυτά. Και τα ρέματα θέλουν καθάρισμα. Θέλουν καθάρισμα. Μετά φταίει το κράτος, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Δηλαδή και εμείς να έχουμε το νου μας. Να το τρακάρω κάθε τόσο και λιγάκι τρακάρω το γάμονα. Άρα δηλαδή θα πρέπει να ενδιαφερθεί και ο ιδιοκτήτης που έχει το χωράφι, αλλά και η Δημοτική Αρχή να πάρει πρωτοβουλία και να καθαρίσει. Αυτά είναι του Δήμου, δεν από ιδιώτες. Είναι του Δήμου αυτά τα δύο. Η ιδιοκτησία του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου της Τρίπολης, του ΔΑΚ Τρίπολης. Και εδώ βλέπετε οι καλαμιές να φτάνουν το 1,5 μέτρο περίπου και να είναι επικίνδυνα και για τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και για τους περιοίκους εδώ της περιοχής με τα ερπετά.